Σύνδεση με το Τελαβίβ και την απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ, Αδαμαντία Αλιόλιου. Θα δούμε όλα τα νεότερα και από το πολεμικό μέτωπο και από το διπλωματικό πεδίο. Αλλά θα ξεκινήσεις με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τους ομήρους. Και ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα εντοπίστηκαν, ανακτήθηκαν και επέστρεψαν πλέον στο Ισραηλινό έδαφος 2 σωροί ομήρων. Επομένως είναι μια επιχείρηση που διαπιστώνεται για ακόμη μια φορά ότι έχουμε νεκρούς ομήρους. Πρόκειται για την 27χρονη κοπέλα Έντεμ Ζαχάρια, η οποία απήχθη ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ της Ειρήνης την 7η Οκτωβρίου, και για τον στρατιωτικό, τον 36χρονο Ζιφ Ντάντο, ο οποίος υπηρετούσε σε ταξιαρχία και έως τότε θεωρούταν ότι ήταν ένας στρατιώτης πεσών στο πεδίο της μάχης. Τώρα να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής για την ανάκτηση των ομήρων είχαμε και απώλειες, καθώς σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες επίστρατοι του Ισραηλινού στρατού, ενώ υπήρχαν και τραυματίες, με τις δυνάμεις και το κράτος του Ισραήλ να διαμηνεί ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν με την υπηρεσία ασφαλείας για να εντοπίσει τους ομήρους. Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε πολύ.